Λοιπόν, αρχίζω να σου ζητήσω μια κοπέλα που είναι μονίμως στο παραπέντε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, Γεωργία. Αν δεν την έχετε δει πάρα πολλές φορές, είναι γιατί μας λομπάρει. Πιστεύω ότι δεν είμαστε αρκετά ροκ. Μάλιστα. Και προοδευτική, ναι, και θα τους κάνω κατάληψη, θα τους βάλω λουκέτα. Εντάξει, μόνο. Όχι, πες, τι έχει να πει. Η δική μας Ντάλια είναι κοβέλα. Ναι. Ναι, φορτωμένη. Είναι φορτωμένη. Άμα είχε τα λεφτά της Ντάλιας, θα δεχόμουν το κουμπλιμέντο. Αλλά πετάχω. Είναι φορτωμένη και είναι και κούκου. Και κούκου. Δεν το ξέρω, εσύ αυτό το σκέφτεσαι μετά. Είναι με. Ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ναι. Αλλά δεν είναι ξανθιά, τη βάψα μου. Ναι, το είδα. Αλλάξαμε τα μαλλιά. Φυσικό, δεν πειράζει το μαλλί. Μια χαρά είναι. Όταν βλέπω τον αρχή στο παραπέντε, τι σου φαίνεται. Βασικά μου αρέσει όλη η παρέα του παραπέντε. Νομίζω ότι. Την παρέα του, την παρέα του, την παρέα. Ναι, δεν ξέρω, αρχή μου θυμίζει τον αδερφό μου και όντω εγώ θα ήθελα να είμαστε αυτή την παρέα. Νομίζω ότι το έχουν πάθει όλοι οι τηλεθεατές. Αυτό είναι το καλύτερο που μας λένε, ναι, ότι όλοι θα θέλανε να είναι μέλος αυτής της παρέας. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω ακούσει. Είναι πολύ άμεσο. Ναι, αλλά εγώ έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδιά. Αυτή που κάνει το Η Ζουμπουλία. Η Ζουμπουλία. Το έχει κολλήσει το μικρό μου το κοριτσάκι. Ναι, αλλά εγώ τρομάζω να το είσαι. Με τη Ζουμπουλία γελάω. Ακούω το δίχρονο πάνω ή και πέφτει κάτω και το θεωρεί ότι είναι αστείο. Και το άλλο είναι. Το θεωρεί ότι είναι αστείο. Και εγώ μιλάω, έχω καλέσει το ιατρικό, το ορθοπαιδικό ή. Το λέει πολλοί κόσμο στον ταξίδι. Οι δικέ κοπέλε και λένε και το άλλο το Μαρί. Το Μαρί. Έχει μείνει, έχει γράψει. Που λέει τι λε Μαρί. Α, το Μαρί. Το άλλο είναι Μαρί. Το Χαμπούγιουμπού. Το Χαμπούγιουμπού είναι τέλειο. Ο Γιώργος. Δικό του είναι. Ναι, ναι. Είναι how do you do, δηλαδή κανονικά, ή τι είναι, ας πούμε, ακριβώς. Το how do you do, το όλοι μπερδεύαμε όταν κάναμε αγγλικά, το B με το D, επειδή είναι μια μεριά διαφορά, ξέρω εγώ. Και το έβαλε. How do you do. Και μου λες αυτά τα αστεία τα οποία είναι ακριβώς αυτό, ας πούμε, που οι αυστηροί τηλεκριτικοί τα χαρακτήριζαν ανούσια. Ναι. Είναι κανονικές καθαρές πλάκες δηλαδή. Αλλά που έχουν τη μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα αστείο που παίρνει ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, ούτε είναι χιούμορ. Κοίταξε, κάτι περίμενε. Το χαμπουγιουμπού λέω. Το χαμπουγιουμπού είναι. Οι ατάκες αυτές. Συγκεκριμένα το χαμπουγιουμπού είναι ένα αστείο που έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Α, ναι. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν το έχει πάθει ο Γιώργος ή αν το έχει πάθει η μητέρα του, δεν ξέρω τι. Όπως και το Beach πέρυσι με το βράκι, το έχει κάνει η μητέρα του. Είναι πράγματα που έχουν συμβεί. Τι είχε γίνει με τον Beach. Με τον Beach αυτό. Είχε πάρει τηλέφωνο η μαμά του, και είχε πει είμαι κάτω με μια ομπρέλα που γράφει βράκι. Και έγραφε Beach από πάνω. Και το είχε και το θυμόταν 15 χρόνια, ας πούμε. Και το έγραψε, το βάλε στην κουβέντα. Είναι ξέχαστο, νομίζω. Πολλά πράγματα έχουν μπει με αυτόν τον τρόπο. Τώρα όσο για τα μηνύματα που είπες, θεωρώ ότι η σειρά έχει πολλά μηνύματα. Συγγνώμη που το λέω. Και καλά κάνεις και το λες, εννοώ τα μηνύματα γιατί εννοούσα τα σλόγγαν αυτά. Τα σλόγγαν είναι. Εννοούσα τα μηνύματα. Αυτά πηγάζουν καθαρά από το πηγαίο ταλέντο του Γιώργου, αλλά και από πράγματα επειδή ο Γιώργος σαν άτομο έχει πολύ χιούμορ στη ζωή του. Και επειδή έχει ζήσει πολλά πράγματα με αυτό το χιούμορ, τα έχει φιλτράρει έτσι, έχει κρατήσει ό,τι πρέπει. Θα τα πούμε συνέχεια και για τα μηνύματα που ήταν για επικύρα λόγω του.